Τι ωραία παιδιά καταρχήν που είστε εσείς. Τι πανέξυπνα θα πω στην πορεία για όλα αυτά που φτιάξατε. Για να σας συστήσω και στους τηλεθεατές, έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο και αμέσως μετά θα μοιραστείτε με τον κόσμο όλο αυτό που εσείς δημιουργήσατε και που πραγματικά μας κάνει περήφανος ως Έλληνες. Παρακαλώ. Ένωσαν τη γνώση και το μεράκι, σχεδίασαν και εκτύπωσαν τρισδιάστατα έναν πλήρως λειτουργικό αναπνευστήρα στο σπίτι τους, προσθέτοντας ένα όπλο ενάντια στον κορονοϊό. Ο λόγος για δύο φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, Σωτήρη Καλαϊτζάκη και Γιώργο Πατού, που θέλησαν να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στη μάχη που δίνουν γιατροί και νοσηλευτές. Όπως ανέφεραν, στόχος είναι να δοθεί βοήθεια στα νοσοκομεία, ενώ ο χρήστης του συγκεκριμένου αναπνευστήρα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τον όγκο του αέρα που δίνεται στον ασθενή, καθώς και τις αναπνοές ανά δευτερόλεπτο. Ο αναπνευστήρας έχει μια 12V μπαταρία που καθιστά τη συσκευή πλήρως φορητή και ιδανική για μεταφορά ασθενών. Γιώργο και Σωτήρη, θέλω να μου πείτε πώς το πετύχατε όλο αυτό και πώς το σκεφτήκατε αρχικά. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε σε αυτή τη σκέψη. Να σας πούμε πώς το ξεκινήσαμε. Ναι, ναι. Να μιλήσει από εδώ πέρα. Ναι, καταρχάς εξασκούσαμε την πρακτική μας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου είμαστε και φοιτητές. Ο Σωτήρης στο εργαστήριο ρομποτικής και μηχατρονικής και εγώ στο εργαστήριο εμβιομηχανικής και αντίστροφης μηχανικής. Όταν ξέσπασε όλη η φάση με η κρίση, δηλαδή με τον κορονοϊό, διακόπηκε η πρακτική μας και βρεθήκαμε με άφθονο χρόνο στα χέρια μας, στα σπίτια μας στην ουσία. Παρατηρήσαμε ότι υπήρχε έλλειψη υγειονομικού υλικού στα νοσοκομεία, ιδίως δηλαδή τέτοιων μηχανικών αναπνευστήρων, και αποφασίσαμε να ενώσουμε στην ουσία τις γνώσεις μας για να φτιάξουμε κι εμείς ένα πλήρως φορητό και χτυπώσιμο αναπνευστήρα. Άρα, εσείς αυτή τη στιγμή δημιουργήσατε μέσω 3D αυτόν αναπνευστήρα. Ακριβώς. Σε 3D χτυπωτή. Αυτή η σκέψη ήρθε για να βοηθήσει ουσιαστικά τις ελλείψεις στα ελληνικά νοσοκομεία. Δηλαδή αυτό, όταν θα βγει στην αγορά, Σωτήρη, Γιώργο, όποιος θέλει μου απαντά, θα βοηθήσει σε φθηνότερο κόστος να παράγουμε περισσότερα τέτοια, δηλαδή να μπορούμε ο καθένας από εμάς να του αναλογεί τουλάχιστον στα 10 άτομα ένας αναπνευστήρας αν κάτι συμβεί. Ναι, εμείς ελπίζουμε ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο στην Ελλάδα όπου θα χρειαστεί αυτό το μηχάνημα. Εμείς το κάναμε τώρα σαν έρευνα δικιά μας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπου πραγματικά έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις και τώρα μέσω του Μεσογειακού Πανεπιστημίου προχωράμε αυτή την έρευνα και προσπαθούμε να το κάνουμε λίγο πιο αξιόπιστο το σύστημα. Πιο αξιόπιστο, ακριβώς. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Η καταγωγή και των δύο είναι από Κρήτη ή σας ένωσε εκεί το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο? Είστε και οι δύο από την Κρήτη? Όχι. Κανένα. Είμαστε και οι δύο φοιτητές στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αλλά εγώ είμαι από Ρόδο. Και εγώ είμαι από την Κάσο και τα Χανιά. Α, ο ένας από την Κρήτη. Άρα ουσιαστικά ενώθηκαν τα δύο μεγάλα νησιά και έφτιαξαν κάτι τέτοιο. Έχετε σκεφτεί στο μέλλον και άλλα τέτοια μηχανήματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον ιατρικό εξοπλισμό? Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ουσιαστικά παγκόσμια τι βλέπουμε? Ελλείψεις στα νοσοκομεία, όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, αλλά παντού. Βλέπετε ότι βγαίνει κόσμος από την Αγγλία και λέει ότι οι ελλείψεις είναι τεράστιες, βγαίνει κόσμος από τη Γαλλία. Δηλαδή, λείπει από παντού όλος ο εξοπλισμός, λείπουν κομμάτια. Δεν είναι κανείς δηλαδή που θα πει το δικό του εσύ, το δικό του νοσοκομείο έχει τα πάντα. Ναι, προς το παρόν εμείς δίνουμε όλο το focus μας, είμαστε full συγκεντρωμένοι πάνω στον αναπνευστήρα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μέσω του ΕΛΜΕΠΑ, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου, και με άλλα τμήματα, όπως αυτό της γιατρικής και της νοσηλευτικής, για να πάρουμε ένα είδος πιστοποίηση. Μπορούμε ότι είμαστε ακόμα σε ένα πειραματικό στάδιο.
Ακριβώς. Την προχωράμε δηλαδή ακόμα την έρευνα, το ψάχνουμε ακόμα. Έχετε έρθει σε επαφή με τον κύριο Κικίλια, με το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να μπει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή αυτό που εσείς έχετε κάνει? Αυτό ελπίζουμε να το πετύχουμε μέσω του Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Πάντως είναι πολύ σημαντικό, Ζήνα. Δηλαδή, κάθομαι τώρα, βλέπω με δύο φοιτητές που κλείστηκαν μέσα λόγω της καραντίνας, δεν μπορούν να πάνε στο εργαστήριό τους, στο πανεπιστήμιό τους. Κι όμως, αντί να συζητήσουν ή να περάσουν την ώρα τους με κάτι άλλο, αποφάσισα να ρίξω ένα στη μία ιδέα. Δεν ξέρω αν ήταν από κοινού την ίδια στιγμή. Ο ένας είπε: πάμε να κάνουμε κάτι, να πάμε παρακάτω. Και φτιάχνουν τέτοια πράγματα που μας κάνουν όλους περήφανους, γιατί το έχουμε δει αυτές τις ημέρες ότι τα μεγάλα μυαλά, όπου και αν έχουμε συνδεθεί ανά την Ιφίλιο, είτε Αμερική, είτε Ευρώπη, είτε οπουδήποτε, σε όλα τα σημεία, είτε ως γιατροί που έχουν φύγει στο εξωτερικό, είναι σε πρώτης γραμμής, είτε για την έβρεση του φαρμάκου, είτε του εμβολίου, αλλά και εσείς εδώ ως φοιτητές μπήκατε στη διαδικασία να πείτε πάμε να κάνουμε κάτι για μας, για τον άνθρωπο, για τον Έλληνα. Ναι, εντάξει, θέλαμε να καλύψουμε κάποιες... Δεν έχετε έτσι ξαφνικά ένας φοιτητής και λέει πάω να καθίσω να φτιάξω κάτι σε ένα εργαστήριο. Δεν το κάνουν όλοι οι φοιτητές. Όχι. Έτσι δεν είναι. Αν θέλουν αυτό να το εξελίξουν, ναι, και στο μέλλον και με, δηλαδή είναι και με άλλον μυαλά εξοπλισμό γενικότερα. Να... Ναι, κατευθύνω και να κάτι, είστε 22 χρονών, σπουδάζετε μηχανολόγοι, μηχανικοί, επιστήμονες, ρομποτική και λεπτομηχανική και όλα στην ίδια ώρα. Ήθελα να σας ρωτήσω, σαν νέα παιδιά, έχετε χόμπι, με τι ασχολείστε? Τι άλλο κάνετε, εκτός από το να θέλετε να προσφέρετε στην Ελλάδα? Και σχέση έχετε? Όχι, εντάξει, κάνουμε πλάκα. Κάνουμε με τι πλάκα άλλο ασχολείστε όμως? Πάντως κυρίως αυτό είναι το χόμπι μας. Λίγο πολύ, ναι, με αυτό ασχολούμαστε. Αυτό είναι το χόμπι. Ωραία, πολύ ωραία. Τον ελεύθερο χρόνο τους χαίρομαι πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Γιώργο και τον Σωτήρη. Νομίζω ότι οι γονείς σας θα είναι περήφανοι για όλα όσα έχετε καταφέρει και θεωρώ ότι στο μέλλον θα κάνετε ακόμη σπουδαιότερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ισχύς εν τη ενώση. Η ομάδα λοιπόν, η καραντίνα σας έφερε κοντά και κάνατε κάτι πολύ δημιουργικό. Τα φιλιά μας στη Ρόδο και στην Κρήτη, αφού από εκεί είστε. Και στην Κάσο. Βεβαίως. Φιλιά πολλά.